έχει ακόμα δρόμο η μπάλα στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη. Και τώρα η Κίμη έχει και το δικαίωμα να ελπίζει και για την νίκη ή για κάτι παραπάνω. Σπανούλης με την μπάλα, έρχεται ο Μπόγκρης για να δώσει το screen. Σπανούλης σταματά την κίνησή του, πίσω από το screen θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. Μπάλα χτυπάει στο πόδι του Κώστα Παπανικολάου, η κατοχή είναι για την Κίμη. 64 δευτερόλεπτα απομένουν, η διαφορά στους τρεις πόντους. Για να δούμε αν η Κίμη θα μπορέσει να μειώσει στον πόντο ή και να ισοφαρίσει αν ευστοχεί σε σου τριών πόντων. Μακφάντεν με την μπάλα. Παπα-Νικολάου σταθερά τον περιμένει. Μακφάντεν θα πάρει το σκρίνι του Μαγκή. Πάλι έχουμε λίγο συρτό μπάσκετ. Την μπάλα έχει χτυπήσει στα πόδια του Παπα-Νικολάου. Μακφάντεν θα πάρει το σου τριών πόντων και με τη βοήθεια του ταμπλού θα ευστοχίσει. 72-72. Όπως πολύ σωστά μας λέει ο Πάρης Τσελεπίδης, είναι η πρώτη ισοπαλία μετά το 0-0 στο παιχνίδι. Σπανούλης στον Θρένιεξ, θα πάρει το screen από τον Μπόγρη. Φάουλ, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Φωτιά στη φωτιά απέναντι σε ένα απίστευτο σουτ του Μακφάντεν. Ο Θρένιεξ απαντά με τον ίδιο τρόπο. Σας το είπα και πριν ότι ο Μακφάντεν είναι να μην βάλει το πρώτο σουτ και να μην ζεσταθεί. Μετά μπορεί να σκοράρει από πάρα πολύ μακριά με τα σούτ των τριών πόντων. Και ταυτόχρονα μετά ο Στρέλνιξ με την ποιότητά του έβαλε ένα έμεσο τρίποντο και ξανά φέρει τη διαφορά στους τρεις πόντους. 75-72, Μακφάντεν με την μπάλα. Θα πάρει το screen, έχει απέναντι τον Μπόγρη. Φάουλ, χαμηλά λένε οι διαιτητές, αλλά και πάλι δύο βολές. Είναι για δύο βολές. Ήταν η επιλογή στο να κάνουν το φάουλ και να μην δώσουν ξανά τρίποντο. Είναι πέμπτο φάουλ για τον Γιώργο Μπόγρη, ο οποίος θα πάει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Τζαμέλ Μακλίν για αυτά τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα, με συγχωρείτε. Θα ευστοχίσει ο Μακφάντεν. 75-73, 23 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα απομένουν. Μέσα και η δεύτερη βολή, διαφορά στον πόντο και έχουμε και πάλι time out. Με αυτονόητη επιλογή πια coach, το foul. Το foul για την Κίμη. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ο coach Καστρίτης θα επιλέξει να παίξει πάρα πολύ ενεργητικά στην επίθεση. Θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα στα όρια του φάουλ και από εκεί και μετά ίσως να επιλέξουν σε ποιο παίχτη θα κάνουν το φάουλ, ίσως στο Μακλίν, ανάλογα με την πεντάδα που θα έχει ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός πρέπει καταρχήν να περάσει την μπάλα στο παρκέ. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Η πρώτη επιλογή είναι να μπει η μπάλα στο παρκέ και να μην κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Κίμης. Και από εκεί μετά να πάει στα χέρια του Σπανούλη ή του Στρέλνιεξ που είναι, τώρα είναι και ο Μάντζαρης μέσα, που είναι θεωρητικά πιο καλή σουτέρ. Πάμε στον Μπάμπη Σαραντινάκη. Τι ακριβώς αποφάσισε ο Κώστας Καστρίτης? Στην πρώτη πάσα με το που περάσει μπάλα στον παρκέ παγίδα, στη δεύτερη φάουλ. Πάμε και στον Πάρη Τσελεπίδη πολύ γρήγορα. Σε μια γραμμή 4 εκτός του Μάντζαρη για να πάει μπάλα στο Σπανούλη. Η επαναφορά στα χέρια του Βαγγέλη Μάντζαρη. Θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα και μετά να πάει στο φάουλ. Σπανούλης στο Μάντζαρη και φάουλ από τον Μακφάντεν. Στα 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Τέταρτο φάουλ από τον Θαβ Μακφάντεν. Ο οποίος αν μη τι άλλο δικαίωσε τη φήμη τότε και να συμβεί στο παιχνίδι. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης θα ευστοχίσει. 76-74. Θα στοχίσει στην δεύτερη βολή. Μπάλα στα χέρια του Μακφάντεν. Με τρίποντο η Κίμη κερδίζει το μάτς. Με δίποντο έχουμε παράταση και επιλέγει το φάουλ. Βαγγέλης Μάντζαρης. Το φάουλ για να έχουν άλλη μία επίθεση μετά.
12 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα θα απομείνουν για την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κάιλ Βίλτζερ στη θέση του Βαγγέλη Μάντζαρη. Ψηλώνει το σχήμα. Άστοχος όμως ο Μακφάντεν. 76-74 το σκορ. Μέσα η δεύτερη βολή. Και αμέσως θα γίνει και πάλι φάουλ, όπως μας ενημερώνει ο Μπάμπης Σαραντινάκης. Σπανούλη στην επαναφορά. Δίνει στον Στρέλνιξ. Θα έχουμε out τώρα, όχι φάουλ. Σπανούλης και πάλι στην επαναφορά. Θα δώσει τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος τρώει μερικά δευτερόλεπτα. Σπανούλης έχει φάει το χρόνο. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση γίνεται το φάουλ. Μακφάντεν τον αρχηγό του Ολυμπιακού με 4 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο απομένει. Το μεγάλο λάθος πιστεύω ότι ήταν ότι δεν κάνει πολύ πιο γρήγορα φάουλ στον, στον Παπα-Νικολάου. Είναι και το πέμπτο φάουλ του Θάντε. Μακφάντεν, ο οποίος θα πάει στον πάγκο. Βασίλης Πανούλης. Ο οποίος ο Παπα-Νικολάου δεν ήταν κακός στις βολές, απλά έχει σουτάρει μόνο 2 βολές μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Βασίλης Πανούλης θα ευστοχίσει στην πρώτη προσπάθεια. 77-75. Με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν, η Κίμη βέβαια θα έχει τη δυνατότητα για ένα σουτ προσευχή στο φινάλε. Για να δούμε τι θα συμβεί. Θα κάνουν φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού. 78-75. Η διαφορά στους τρεις. Έχουμε εκ νέου time out. Coach λογική λέει ότι η ευρωπαϊκή λογική λέει ότι κάνεις φάουλ για να αποφύγεις το τρίποντο. Ναι, αυτό είναι. Τώρα προφανώς ο coach Καστρίτης θα έχει κάποιο special σε επίθεση την οποία δεν την έχουμε δει μέχρι στιγμής, για να μπορέσει να βγάλει κάποιο παίχτη για να στάρει τρίποντο. Το θέμα είναι ποιον θα επιλέξει. Αυτούς που όλοι περιμένουμε, τον Σμιθ ή τον Κάμερον Τζόουνς, ή το Μανολόπουλο, ή θα επιλέξει κάποιον άλλο παίχτη για να μην είναι συγκεντρωμένη προσοχή των παιχτών του Ολυμπιακού σε αυτό. Το γεγονός βέβαια ότι ο Θαντ Μακφάντεν δεν βρίσκεται εντός παρκέ λύνει κάποια προβλήματα για τον Ολυμπιακό. Να ακούσαμε τις οδηγίες του coach Καστρέτη. Μπάμπη, μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις λίγο καλύτερα το τι ακριβώς ζήτησε? Ένα back screen του Kaiser στο Smith για να βγει και να πάρει την μπάλα, αλλά αμέσως του έδωσε την εντολή αμέσως να βουτήξει, να επιτεθεί για να τραβήξει πιθανότητα, αν δεν γίνει φάουλ βεβαίως, να τραβήξει κάποιον παίχτη πάνω του δεύτερο με την άμεση επίθεση αυτή και να βρει κάποιο ξεμαρκάρι στο σουτ. Για να δούμε πώς αυτό θα μεταφραστεί στην πράξη στο παρκέ.